Στα ύψη εκτινάχθηκαν οι τιμές των ακινήτων ακόμα και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν στα αζήτητα. Τα νεόδμητα πουλούνται σαν να είναι φτιαγμένα από χρυσό, ενώ τα μικρά διαμερίσματα έχουν γίνει απλησίαστα, με πολύ κόσμο να κάνει δύο δουλειές για να πληρώσει το ενοίκιο. Καταγράφει ο Άρης Λαμπός. Λοιπόν, να δείτε τα πιο ακραία που έχω δει. Διαμέρισμα 70 τετραγωνικών στους αμπελόκηπους, 730 ευρώ το μήνα και έγινε υπόγειο. Η Σοφία ψάχνει να βρει καινούριο σπίτι μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς το μικρό διαμέρισμα που μένει στο Μέτς προορίζεται για Airbnb. Ωστόσο, κάθε scroll στο κινητό προκαλεί σοκ. Διαμέρισμα 42 τετραγωνικών στο Παγκράτη ενοικιάζεται ισόγειο. 500 ευρώ. Με μισθό. 600. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή ενοικίασης για το 2022 κοιμάνθηκε στα 9 ευρώ το τετραγωνικό. Ακριβότερα ήταν τα νότια προάστια με 10,7 ευρώ, ενώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης 7,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Βρισκόμαστε στην οδό Καλλιρόης. Τα ενοίκια σε περιοχές όπως ο Νέος Κόσμος, το Κουκάκι, το Μέτς έχουν αυξηθεί κατά 40 με 50% τα τελευταία 3 χρόνια, όπως εκτιμούν παράγοντες της κτηματαγοράς. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα μικρά διαμερίσματα, όπως λένε, τα οποία έχουν γίνει απλησίαστα για τον κόσμο. 80 τετραγωνικά, 600 ευρώ. Τριμελής οικογένεια. Τριμελής. Βγαίνει. Δύσκολα. Και αν το ενίκιο μοιάζει με βουνό, τι να πει κανείς για την αγορά ενός σπιτιού που μοιάζει με μακρινό όνειρο, ειδικά για τους νεότερους. Στην Κυψέλη, για ένα διαμέρισμα 105 τετραγωνικών, η τιμή φτάνει στις 150.000 ευρώ. Στην Πετρούπολη, για αντίστοιχο νεόδμητο, η τιμή αγγίζει τις 325.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια δεν έχουν χτιστεί ακίνητα στο νομό Αττικής και στην Ελλάδα γενικότερα, λόγω της κρίσεως. Πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν εμβουλιαγμένοι με 5.769 ευρώ το τετραγωνικό, η Φιλοθέη με 4.142 και το Κολονάκι με 4.062 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον μεσίτη κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέα. Γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα στην αγορά, διότι πλέον μια μέση οικογένεια με παιδιά δυσκολεύεται πολύ να αγοράσει σπίτι? Κυρία Ζαχαρία, βλέπουμε ότι η αύξηση των ζητούμενων τιμών πώληση από το 2018 και σήμερα αγγίζει περίπου το 44% όσον αφορά τον νομό Αττικής. Ο λόγος είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, ένα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον το τελευταίο τουλάχιστον 2 με 3 έτη. Παράλληλα, είδαμε ότι τα τραπεζικά εδίαν από το 2019 άνοιξαν πλέον τη στρόφιγγα των στεγαστικών δανείων σε σχέση πάντα με τα χρόνια των μνημονίων. Ενώ επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει η λογική πλέον της αύξησης του ενοικίου. Να μπαίνει ο κόσμος στη λογική να αγοράσει ένα σπίτι αντί να πληρώνει το ενίκιο. Δηλαδή λέει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχω μια δόση δανείου 600-700 ευρώ και 800 ευρώ το ενίκιο. Αν κάποιος όμως διαθέτει όμως την ιδία συμμετοχή 20 με 30% που ζητούν τραπεζικά ιδρύματα. Να σας πω όμως κάτι, δεν είναι μόνο οι τιμές υψηλές αν θες να αγοράσεις, είναι και η τιμή να νοικιάσεις ανάλογα με αυτό που βρίσκεις. Δηλαδή είναι ένα σπίτι μέτριο, να το πω έτσι, και το ενίκιο είναι πολύ παραπάνω. Κυρία Ζαχαρέα, έχετε απόλυτο δίκιο. Από το 2018 και σήμερα καταγράφουμε μια αύξηση 37,2% και 42,1% όσον αφορά τα ακίνητα που είναι κατάλληλα για οικογένειες. Και αν πάμε σε ακίνητα μικρότερης επιφάνειας, ακίνητα δηλαδή κατάλληλα για φοιτητές, βλέπουμε αύξηση ακόμα και 53% στην Αθήνα από 17 έως και σήμερα και η Πάτρα δεύτερης αυξήσης κατά 49,2%. Γενικά το κόστος στέγασης και όσον αφορά τα ενίκια είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όλους τα τελευταία 2 με 3 έτη και κάτι που δεν θα αλλάξει εύκολα, κυρία Ζαχαρέα, ούτε το 2023. Υπάρχουν πολλές έρευνες που αναφέρουν ότι το 76,9% των ενοικιαστών στη χώρα μας, όταν πληρώσουν το ενίκιο οι άνθρωποι, είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, είτε στρέφονται στο οικογενειακό περιβάλλον να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Έχουμε φτάσει πλέον το κόστος στέγασης σε μια οικογένεια να αγγίζει το σύνολο ενός καλού μισθού, ενώ όταν αναφερόμαστε σε έναν ενεργένη ή ένα φοιτητή ή ένα άνθρωπο εργαζόμενο, το 50 ή ακόμα και το 60% του εισοδήματός του. Αδίέξοδο έτσι όπως μας τα περιγράψατε. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό σας βράδυ.